έχει καλύψει την υπόθεση. Σε καμιά περίπτωση δεν χρειάζεται να καλέσει οποιοδήποτε άλλο μάρτυρα. Μάλιστα. Και αυτό φαίνεται, δίνει μια εντύπωση ότι μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι είναι και θέμα κολλησιεργίας. Ναι. Ταυτόχρονα μπορεί να είναι και ουσιαστικό. Αυτό όμως θα το κρίνει ένα κριτική επιτροπή. Αν με τα στοιχεία που έχει μπροστά της, αν με τις καταθέσεις που έγιναν από τους δύο ενεργοί αρχιμανδρίτες και πιστεύω και από τον Μητροπολίτη και ολοκληρώνεται η υπόθεση αυτή, δεν έχει καμιά, έχει κάθε εξουσία να μην χρειαστεί κανένα νέο μάρτυρο. Μα έτσι εξηγείται, διότι αν περιμένεις να καταθέσουν 20 πλάσματα και να τους βρεις και όλα αυτά, πάει ο Μάιος. Το πιο πιθανό είναι αυτό που λες, να βγάλει τα συμπεράσματά της. Ναι. Ναι, ένα πράγμα που οδήγησε μέχρι σήμερα είναι ο πολλαπλασιασμός των μαρτύρων. Ναι. Δηλαδή, στην αρχή ήταν 6. Οι 6 με κάποια ονόματα τους έκαναν 26. Κάπου αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει. Ναι. Και δεν είμαστε σίγουροι πώς θα το αντιμετωπίσει η Ανακριτική Επιτροπή, γιατί φαίνεται ότι κρατά καλά τα μυστικά της. Ναι. Δεν άφησε τίποτε να διαρρεύσει από τις δύο καταθέσεις. Το μόνο που ακούσαμε είναι ότι από τους συνηγόρους ότι είπαν τις απόψεις τους. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ναι, μπορούν να μπουν ο καθένας στις απόψεις του να ερμηνεύσουν με τον τρόπο των δικών τους τα γεγονότα, αλλά υπάρχουν και τα γεγονότα με βάση τα οποία θα κρίνει η Ανακριτική Επιτροπή. Άρα η Ανακριτική Επιτροπή, αφού τους ακούσει, θα βγάλει το συμπέρασμά της, το πόρισμά της, το οποίο θα το στείλει στο Συνοδικό Δικαστήριο. Εκτός και αν θεωρεί ότι μέσα από αυτούς τους μάρτυρες που πρότεινα υπάρχει κάποιο σημαντικό πρόσωπο που θα βοηθήσει την έρευνα, ίσως τον καλέσουν. Ναι, αλλά όταν τελειώσουν και το πόρισμα θα πάει στο Συνοδικό Δικαστήριο, το οποίο Συνοδικό Δικαστήριο θα επιβάλλει, θα αποφασίσει για την τύχη των δύο ενεργεία αρχιμαντριτών. Ναι. Από εκεί και πέρα, οι δύο ενεργοί αρχιμαντρίτες θα έχουν τη δυνατότητα να εφεσιβάλλουν την απόφαση του δικαστηρίου στη Σύνοδο. Αυτό που υπόθηκε ότι θα συζητήσουν τις εστάσεις στο τέλος της ανακριτικής διαδικασίας δείχνει ξεκάθαρα ότι η Ανακριτική Επιτροπή δεν είναι πρόθυμη να συζητήσει τις εστάσεις πριν την έκδοση του πορίσματος, γιατί οι εστάσεις αυτές θέτουν ένα αμφιβόλο την ίδια την υπόσταση της Ανακριτικής Επιτροπής. Εφόσον όλη η διαδικασία θεωρείται άκυρη, άρα άκυρη είναι και όλη η δουλειά που έχει κάνει η Ανακριτική Επιτροπή. Γι' αυτό ξεκάθαρα λέει το παραπέμπει στο τέλος, με την έννοια ότι θα είναι απλώς ακαδημαϊκή συζήτηση στο τέλος των εστάσεων που υπέβαλαν οι ενεργοί αρχιμαντρίτες. Πάντως εδώ στην εκπομπή μου πριν μερικές μέρες ο κύριος Βαβρούσκος, ο νομικός του σύμβουλος και ιεροδιάκονος από ό,τι κατάλαβα, είπε ότι η Αρχιεπισκοπή έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Δεν έχουν ιδέα, λέει, από εκκλησιαστικό δίκαιο. Ναι, ο κύριος Βαβρούσκος πρέπει να μάθει πώς λειτουργεί η Εκκλησία της Κύπρου. Δεν έχει καμία σχέση με τα δεδομένα τα ελληνικά. Και μπορεί να λέει ότι δεν έχουν ιδέα, αλλά η Εκκλησία της Κύπρου, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, θα κάνει ό,τι δρομολόγησε την διαδικασία που ακολουθείται. Οι ήδη συμμετέχουν αυτή τη στιγμή σε αυτή τη διαδικασία και αυτά τα ακυρωτικές δηλώσεις δεν έχουν καμία σχέση με το τι θα γίνει στην πραγματικότητα, όσον και αν διαμαρτύρονται για την διαδικασία. Πάντως, παρά τις πολλές επιστολές των συνηγόρων των δύο των μοναχών, δεν τις έλαβε υπόψη της καθόλου το Συνοδικό Δικαστήριο τις ενστάσεις. Γιατί λίγο πολύ λέγανε ότι είναι άκυρη η διαδικασία. Ακριβώς. Τι περίμενε, δηλαδή θα ήταν αυτοχειρία ουσιαστικά, αν τη λάμβαναν υπόψη. Θα ήταν αυτοχειρία και γελιοποίηση όχι μόνο της διαδικασίας αλλά και των οργάνων που λειτουργήσαν με βάση αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή που ιδρομολόγησα της Ιεράς Συνόδου,
του Συνοδικού Σωστό. Δικαστηρίου της Ανακριτικής Επιτροπής. Σωστό. Το βέβαια όλη η ιστορία τώρα είναι στην άλλη πλευρά, στις έρευνες της αστυνομίας για τα λεφτά. Ναι, που φαίνεται εκείνο... ότι τελικά είναι 1,4. Δεν είναι 850.000. Εκείνο που ξεκαθαρίζει, Ανδρέα, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πλέον, δεν ξέρω ποια θα είναι η τύχη των ανθρώπων, αλλά δεν μπορούν να έχουν καμία σχέση από εδώ και πέρα με τη Μητρόπολη Νταβασού. Ναι. Και με την Ιερά Μονή Αβακούμ. Αυτό έχει τελειώσει. Το κεφάλαιο της σχέσης τους με τη Μητρόπολη Νταβασού αλλά και την Ιερά Μονή Αβακούμ έχει τελειώσει. Είναι τέτοια η σύγκρουση με τοπική μεταξύ Μητροπολίτη και Αρχιμανδρίτων που καταλαβαίνεις ότι δεν είναι δυνατόν με κανέναν τρόπο να γίνουν αποδεκτοί πίσω. Σωστό. Τώρα, πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση θα το δούμε. Τα λεφτά είναι πολλά, λες και εσύ. Αυτό είναι που έκρινα κάποτε και δημιουργήθηκε γιατί φαινόταν καθαρά. Δεν είναι μόνο το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας ή των τρόπων που συγκεντρώνεται αυτή η περιουσία κάποτε πρέπει να απασχολήσει την Ιερά Σύνοδο. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Οι εισφορές, λες και όλα αυτά, πώς πάνε και πού πάνε και πώς διαχειρίζονται, μάλιστα. Ναι, και η έκθεση των λιψάνων και των εικόνων και όλα τα αυτά, απλώς και μόνο που έχουν σκοπό να συγκεντρώσουν λεφτά για τίποτε άλλο. Μάλιστα. Δεν πιστεύω ότι αυτοί που φέρνουν ένα λείψανο σκέφτονται την ευλογία που θα έχουν οι πιστοί. Σιγά, οι πιστοί δεν χρειάζονται το λείψανο για να έχουν. Ας τους προτρέψουν να προσευχηθούν, να κάνουν άσκηση πνευματική και να τα πάρουν για αυτόν τον κόλπο περί ευλογίας και τα λοιπά, το αφήσουν στην άκρη, γιατί στο τέλος το μόνο που καταλήγει είναι πώς να συγκεντρώσουμε λεφτά. Ας είναι η αρχή αυτή που θα γίνει τώρα και να μπει μια τάξη στο θέμα αυτό, διότι σκανδαλίζεται το πλήρωμα. Δεν θα γίνει τίποτα, άντρα. Εγώ είμαι απογοητευμένο. Έκανε τώρα δηλώσει ο Μακαριώτατο μέχρι τώρα, αλλά μέχρι τώρα δεν έγινε τίποτα. Θα του... Εντάξει. Πάντως ο Μακαριώτατος είναι εναντίον αυτής της περιφοράς του Λεψάνου. Είναι αντίον, αλλά φαίνεται ότι στη σύνοδο δεν βρίσκει ανταπόκριση. Μάλιστα. Θόδωρέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις, να είσαι καλά. Επίσης. Πάμε στην Πάφο, φίλες και φίλοι.